τα διαστημικά σκουπίδια αποτελούν απειλή για τις διαστημικές πτήσεις και τους τεχνητούς δορυφόρους, οι οποίοι διευκολύνουν τους ανθρώπους αναφορικά με τις καιρικές προβλέψεις, τον συντονισμό των αεροπορικών ταξιδιών και τις παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες. Περισσότερα από 750.000 διαστημικά σκουπίδια μεγαλύτερα από ένα εκατοστό βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την Γη και το καθένα από αυτά μπορεί να βλάψει ή ακόμα και να καταστρέψει ένα δορυφόρο. Η μέση ταχύτητα κατά την πρόσκρουση σε έναν δορυφόρο είναι 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αυτές τις ταχύτητες, ακόμη και μικροσκοπικά αντικείμενα μεγέθους χιλιοστών μπορεί να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με έναν κίνδυνο για τις υποδομές μας στο διάστημα. Οι ειδικοί που συγκεντρώθηκαν αυτήν την εβδομάδα στο Ντάρμστατ της Γερμανίας υποστήριξαν ότι το πρόβλημα μπορεί να γίνει χειρότερο, καθώς ιδιωτικές εταιρείες θα στέλνουν όλο ένα και πιο πολλούς νέους δορυφόρους στο διάστημα τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό τονίστηκε η ανάγκη να ληφθούν μέτρα ώστε να μειωθούν τα διαστημικά σκουπίδια που μπορούν να προκαλέσουν τόσο μεγάλες ζημιές. Ήδη μάλιστα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος σχεδιάζει μια τέτοια αποστολή.